Κυρίες και κύριοι, ο τελευταίος ομιλητής, έχει το μειονέκτημα από το ακροατήριο να λένε «Άντε, τέλειωνε γρήγορα, γιατί περάσανε 2 ώρες να τελειώνουμε» ή έχει το πλεονέκτημα της τελευταίας ομοβροντίας. Εσείς θα κρίνετε σε ποιο από τα 2 θα δώσετε έμφαση. Θα μπορούσα πολύ σύντομα να τελειώσω λέγοντας το απόγευμα στις 6 ώρα σε αυτή την αίθουσα ο κύριος Χριστάκης θα γίνει επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Αλλά πριν κοιμηθείτε, έχω 2 προκλήσεις ανοιχτά γάντια στο τραπέζι απάνω. Το πρώτο από τον ομιλητή, τον κύριο Χριστάκη, που λέει «Ξεχάσε το βιολογικό φαινόμενο, είμαστε στις κοινωνικές επιστήμες, να δούμε τις κοινωνικές διαστάσεις. Τι σημαίνει στην κοινωνία μας η πανδημία του COVID». Και το δεύτερο γάντι που πρέπει να σηκώσω είναι από το φίλο μου τον Σωτήρη, τον κύριο Τσόδρα, ο οποίος με προκάλεσε με την έννοια αυστηρή, ποσοτική, αμερόληπτη αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και εσείς ως Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, κύριε Πρόεδρε, και κύριε Κοσμήτορα, τι έχετε κάνει και ποια είναι η συμβολή σας στα θέματα του COVID. Δεν μου έχεις δώσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι COVID, ιατρική φιλοσοφία και οικονομικές διαστάσεις. Είμαι ομότιμος καθηγητής, αλλά θα προσπαθήσω να σας δείξω οι ομότιμοι πόσο ενεργό ρόλο έχουν στα μεταπτυχιακά. Εδώ είναι η ομάδα μας, ο κύριος Κοσμήτορας, ο διευθυντής μας ο κύριος Βασιλείου, ο κύριος Μπάλιος και η ταπεινότητά μου. Η πανδημία και τα κύματα. Ο κύριος Τσιόδρας τα επισήμανε πάρα πολύ καλά αυτά. Εμείς όμως, άμα κάνουμε μια πρώτη ανάλυση, να μου δείξει αυτό εδώ πέρα πώς δουλεύει. Ευχαριστώ. Κάνοντας μια πρώτη ανάλυση στα κύματα, έχουμε το πρώτο κύμα, στο οποίο έχουμε την εκθετική αύξηση της νοσημότητας και της νοσηρότητας, περιγράφηκε αυτό πάρα πολύ. Το δεύτερο κύμα, όπου έχουμε τον περιορισμό όλων των χρόνιων ασθενειών, γιατί όλα τα νοσοκομεία μας έχουν γίνει COVID. Το τρίτο κύμα που έχουμε στις χρόνιες ασθένειες στην επίπτωση. Και στο τέταρτο κύμα, όπου έχουμε το παγόβουνο της πανδημίας. Αυτό που δεν είναι τόσο πολύ ορατό και είναι το ψυχικό τραύμα και τα ψυχικά προβλήματα. Και αυτά είναι που θα προσπαθήσω να σας αναλύσω σήμερα. Μια πολύ επισπηρευτική ανάλυση στις περιπτώσεις και στους θανάτους. Ο κύριος Τσιόδρας είναι πολύ καλύτερος σε μου. Το μόνο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθούμε, εδώ είναι το μπλε, είναι οι περιπτώσεις και προσπάθησα να κάνω σύγκριση μόνο στις χώρες της Νότιας Ευρώπης για να έχουμε ομοειδείς συγκρίσεις και να μην φύγουμε από το θέμα μας. Και η μαύρη γραμμή βέβαια είναι η θάνατη. Εδώ είναι η περίοδος The Glorious Era, όπως λένε, of Professor Τσιόδρας, όπου κατάφερε, κοιτάξτε συγκριτικά θέματα, η χώρα μας δείχνει πολύ λίγους θανάτους και πολύ λίγες περιπτώσεις. Στην Πορτογαλία βλέπετε τι γίνεται, wow, τι έχει γίνει στην Ισπανία και Μακεδίτσι στην Ιταλία βλέπουμε τις σημαντικές επιπτώσεις. Πάμε γρήγορα στις οικονομικές επιπτώσεις. Οι οικονομικές επιπτώσεις, έτσι όπως καταγράφονται από τα στοιχεία του ΟΣΑ, κατά μέσο όρο βλέπετε ότι είχαμε στις χώρες του ΟΣΑ ένα 11% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση στο ΑΕΠ, μείον 17% στην Ισπανία, στη χώρα μας ένα 14% και συγκριτικά ίδια ποσοστά στην Ιταλία και στην Ισπανία. Συνεχίζουμε να δούμε τη χώρα μας πώς εξελίχθηκε την περίοδο πριν από το COVID, κατά τη διάρκεια της κρίσης και στην περίοδο του COVID. Από το 1996 μέχρι το 2009, ωραία Ελλάδα, η χώρα του φωτός, του τουρισμού, της απόλαυσης, των Ολυμπιακών Αγώνων. Ποτέ δεν είχαμε προβλέψει τη μεγάλη δεκαετή οικονομική κρίση και δεν προβλέψαμε ακόμα περισσότερο την κρίση του COVID.
Η δεκαετής κρίση έφτασε μείον 11 και 12%. Ο COVID μέσα σε ένα τετράμινο μας έφτασε στο μείον 17%. Προχωρούμε όμως να δούμε, υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα. Το αισιόδοξο μήνυμα έρχεται από τους διεθνείς οργανισμούς, όπου εδώ πέρα βλέπετε την Πορτογαλία, η οποία είναι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, και με το μπλε την Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε τη μεγαλύτερη κρίση, κατά την οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση με τη μεγαλύτερη μείωση στο ΑΕΠ. Η Πορτογαλία κατάφερε να φέρει όλους τους πολιτικούς στο ίδιο τραπέζι, ενώ η δική μας πολιτική, ο ένας έλεγε τα ασκίζω τα μνημόνια και τα εφαρμόζω τα μνημόνια. Η αντιφατικότητα, η οποία αναφέρθηκε και από τον κύριο Παπανδρέου προηγουμένως. Εδώ έχουμε την πολύ μεγάλη κρίση στο μείον 17, τα πρώτα τετράμινα, και την προσαρμοστικότητα μέχρι το 2016, το οποίο βλέπουμε ότι να έρχεται αργότερα και να επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Και τώρα επιτρέψτε να σας δείξω τι έχουμε κάνει εμείς στο MBA του Πανεπιστημίου Αθηνών και ποια είναι τα ερευνητικά μας δίκτυα. Το πρώτο ερευνητικό δίκτυο είναι προχτές βγήκε μια μελέτη η οποία είναι σε συνεργασία με άλλες 8 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ρωσία, Νότιος Αφρική, ΗΠΑ, δείγμα 21.354 άτομα. Το ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, ήταν ότι η μελέτη αυτή γινόταν στην πρώτη φάση της πανδημίας, στην οποία ο υποφαινόμενος ήμουν και εγώ θύμα και βρισκόμουν στον Ευαγγελισμό, και ανάμεσα στο 37.5 και στην αγωνία του 38.5, «Could you please send us immediately your reaction to the questionnaire and incorporate the Greek questions?» Δώσε μας μια γρήγορη απάντηση, τι γίνεται, γιατί πρέπει να τρέξει η μελέτη. Έτσι, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να δούμε, θα σας δώσουμε τη reference, είναι διατεθειμένη, και κοιτάξαμε να δούμε όχι μόνο τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά να πάμε λίγο πιο πέρα και να δούμε την ποιότητα ζωής και πώς ανταποκρίθηκαν τα συστήματα υγείας στις προκλήσεις του COVID. Εδώ είναι η μέτρηση του, ένας αλγόριθμος που μετράμε την ποιότητα ζωής, αφήνω κατά μέρος τις τεχνικές διαστάσεις. Είναι 3.500 με 4.000 τα ερωτηματολόγια τα οποία έχουν γίνει σε κάθε χώρα. Στη χώρα μας είναι 1.200. Η Ελλάδα από πλευράς αξιολόγησης της ποιότητας ζωής βρίσκεται σε μια μέση σχέση προς το καλύτερο, θα λέγαμε. Όσον αφορά όμως την ανταπόκριση των συστημάτων υγείας στις προκλήσεις του COVID, βλέπετε ότι η Ελλάδα πήγε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες, πολύ καλύτερα από το μέσο όρο των χωρών που είναι υπό εξέταση, λίγο χειρότερα από την Ολλανδία και τη Βρετανία, αλλά πολύ καλύτερα από την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα το δημόσιο σύστημα υγείας, η θεωρία του Σωτήρη Τσόδρα για ένα καλό σύστημα υγείας και καλή οργάνωση αποτυπώνεται στις υποκειμενικές αξιολογήσεις το τι λένε οι Έλληνες μέσα από αυτές τις έρευνες. Και εδώ βλέπετε ότι αν στον κάθε το άξονα να βάλουμε το δείχτη της ποιότητας ζωής και στον οριζόντιο την πρόσβαση, βλέπουμε μια πολύ σημαντική και θετική συσκευή. Είναι λίγες παρατηρήσεις βέβαια, αλλά είναι ενδεικτικές. Το γεγονός ότι όσο καλύτερη πρόσβαση έχει στο σύστημα υγείας, όσο καλύτερα το πανεπιστήμιο αφυπνίζεται, κύριε Πρίτανη, και μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όσο έχουμε τον κύριο Τσιόδρα και άλλους επιστήμονες που διασφαλίζουν την πρόσβαση, μπορούν να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα ζωής των Ελλήνων κατά την περίοδο της κρίσης. Και εδώ βλέπετε το ενδιαφέρον αποτέλεσμα, εδώ είναι διαφορετικές χώρες και διαφορετικές διαστάσεις. Επικεντρωνόμαστε όμως στο άγχος κατάθλιψη, η χώρα μας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και έρχομαι να διευκρινίσουμε και να δούμε από το πρώτο κύμα πώς επιβεβαιώνονται τα ποσοστά αυτά. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται με την Περιφέρεια Αττικής που κάνει μια συνεργασία και με τον ΙΣΑ, στη γραμμή στήριξης το 11110 που είναι γραμμή ψυχολογικής στήριξης, που έχουν δηλώνουν ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι ψυχολογικής δυσφορίας, ψυχώσεις και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες είναι η φωνή αγωνίας των Ελλήνων στην γραμμή ψυχολογικής στήριξης. Και έρχομαι πολύ σύντομα στις έρευνες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γίνεται τώρα, παρακαλώ πολύ, απαντήστε στα ερωτηματολόγια σας, με αυτή τη στιγμή που τρέχουμε στο πεδίο με το MBA University of Athens. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα από την έρευνα την οποία έχουμε κάνει,
Όσον αφορά η κινητικότητα, που είναι μία από τις διαστάσεις που μετράμε, χρησιμοποιούμε το EQ5D, ένα εργαλείο που είναι για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής. Βλέπετε, στην κινητικότητα τα προβλήματα δεν είναι πολλά, ένα 87%. Το ίδιο στην αυτοεξυπηρέτηση, το ίδιο και στις συνηθισμένες δραστηριότητες. Εάν όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε στα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τον πόνο, δυσφορία και άγχος κατάθλιψη, κοιτάξτε πόσο μειώνεται το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν πρόβλημα και κοιτάξτε στους Έλληνες η καταγεγραμμένη κατάθλιψη και το άγχος πόσο ψηλό είναι και πόσο προκλητικό είναι. Άρα το κομμάτι του παγόβουνου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας είναι ακριβώς το άγχος και η κατάθλιψη που κρύβεται. Και πάμε να δούμε αναλυτικότερα πώς οι ίδιοι Έλληνες έχουν δηλώσει ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους τώρα, στο σήμερα, την περίοδο COVID και πριν, το 2019. Κάνουμε συγκριτική ανάλυση σε δύο φωτογραφίες. Και βλέπετε ότι πριν τον COVID δηλώνανε στην κλίμακα 0 έως 100, που είναι το υγειονόμετρο που λέμε 0 θάνατος, 100 τέλεια υγεία. Βλέπετε ότι έχουμε ένα 82% και αυτό επιβεβαιώνεται από άλλες έρευνες τις οποίες έχουμε κάνει. Η μείωση στην αυτοαξιολόγηση της κατάστασης υγείας είναι κατά 19%, άρα μείωσε σε ένα ποσοστό της αυτοαναφερόμενης κατάστασης υγείας μας κατά 20%. Και όταν δούμε την κατάσταση της ψυχικής υγείας και συγκρίνουμε την ψυχική υγεία με τη σωματική υγεία, είναι ακριβώς αυτό που ο καθηγητής Χριστάκης είπε, μην πάμε μόνο στο βιολογικό φαινόμενο, να κοιτάξουμε τα κοινωνικά και τα ψυχικά. Εδώ είναι το evidence, κύριε καθηγητά, ότι στη σωματική υγεία έχουμε μία μείωση κατά 9% πριν και μετά, στην ψυχική υγεία είναι υπερδιπλάσια. Βλέπετε λοιπόν το ψυχικό κομμάτι, το οποίο είναι η τιμή που πληρώνουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και αντίστοιχα, άγχος και φόβος, το άγχος πριν και το άγχος μετά, αύξηση του άγχους κατά 24% και του φόβου κατά 42%. Έχουμε γίνει μια φοβική κοινωνία και θυμάμαι εδώ πέρα τον Αναστάσιο, ο οποίος έλεγε της Αλβανίας ότι θα πρέπει να μετατρέψουμε το φόβο σε αφοβία και αυτό είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις. Και έρχομαι γρήγορα στον εμβολιασμό και στις προτεραιότητες της δημόσιας υγείας. Τα χθεσινοβραδινά στοιχεία 9 Οκτωβρίου, όπως βλέπετε, η χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Νότου, Πορτογαλία 88%, Ισπανία 80%, Ιταλία 75%, από τους Πορτογέζους που είχαν το ίδιο ακριβώς μνημόνιο και τις ίδιες επιπτώσεις, καταφέρουν με κάποιο τρόπο να ομονούν και να έχουν μια τελική απόφαση και κατευθυνόμενη και θετική πολιτική στην αντιμετώπιση και της κρίσης και του COVID. Βλέπετε πώς η κοινωνία έχει ενσωματωμένη την προσαρμοστικότητα. Και ένα ενδιαφέρον θέμα από τις δικές μας αναλύσεις, η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα αναλυκεία. Τους ρωτήσαμε, κατά τη γνώμη σας, πόσο επιτυχημένο ή αποτυχημένο είναι το πρόγραμμα, 0 αποτυχία, 110 πλήρης αποτυχία. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι υπέργεροι, στην ηλικία μου, δεν είμαι ακόμα 75, αλλά πηγαίνουν προς τα εκεί, έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, πάει καλά παιδιά. Πήγαμε στον Προμηθέα και αμέσως εμβολιαστήκαμε. Το ίδιο έκανα και εγώ. Ηλικιωμένοι 66 με 75, βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Ναι μεν, αλλά άλλοι λένε πολύ θετικά, άλλοι λένε επιφυλακτικά. Και οι νέοι μας λένε όχι, δεν το κάνω για τους οποιοσδήποτε λόγους. Άρα οι πολιτικές και οι προτεραιότητες της δημόσιας υγείας θα πρέπει να έχουν μια κατευθυνόμενη κατάσταση. Πώς γίνεται αυτό? Από μια έρευνα που κάναμε στα στελέχη και σε πρώην υπουργούς υγείας και τους ρωτήσαμε ακριβώς ποιες είναι οι προτεραιότητες της δημόσιας υγείας, πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. Κυρίες και κύριοι, κύριε Τσόδρα, σχεδιασμός και εφαρμογή εμβολιασμών, Σωτήρης Τσόδρας, καταπολέμηση των ανισοτήτων, που είπε επιγραμματικά ο καθηγητής ο κύριος Χριστάκης και τα άλλα βέβαια είναι άλλες διαστάσεις. Αλλά όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή το RRF, το οποίο λέει για το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Ελλάδος, που αναφέρει στο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης για τη δημόσια υγεία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις διαστάσεις. Τελειώνοντας με δύο slide, κυρίες και κύριοι,
Η Στέλλα Κυριακίδη, συνεργαζόμαστε με το γραφείο της, αναφέρει ότι είναι μια άνευ προηγουμένου κρίση δημόσιας υγείας. Υπάρχουν προκλήσεις στην ψυχική υγεία, άρα μην κοιτάζετε το ιατρικό και το βιολογικό φαινόμενο, κοιτάξτε τις ψυχικές διαστάσεις και τις ανισότητες που δημιουργούνται από αυτές. Και εδώ βλέπω, εδώ ισχύει η θεωρία του Dorian Gray, ξέρετε, που βλέπω ότι το είδωλο είναι καλύτερο, κύριε καθηγητά, από τη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ τελειώνοντας, λέει ότι κατά την ενδιάμεση περίοδο θα πρέπει να επανακάμψουμε και να λάβουμε όχι μόνο τις βιολογικές, αλλά ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Είναι αιμορραγίες, θα σταματήσουν, αλλά είμαστε αισιόδοξοι στο τέλος της μέρας. Και ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που βλέπετε ότι το πνεύμα σας και οι ιδέες σας προτρέχουν στο μεταπτυχιακό μας και στις ιδέες μας. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.